Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο Farming Simulator 22 μαζί με τον μικρό Μήτρο στο καινούριο χάρτη στη Γαλλία, στο Castle Node. Επιστρέφουμε πίσω, σήμερα έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε, έχουμε να σπείρουμε τα χωράφια, να δούμε μήπως ταΐσουμε τα κοτόπουλα και τα γουρουνάκια, μήπως αγοράσουμε τροφές και έχουμε αρκετές δουλειές. Μην είστε συντονισμένοι, σπάστε το κουμπί του like να βοηθήσετε λίγο παραπάνω και πείτε μου στα σχόλια τι άλλα πραγματάκια θέλετε να δούμε σε αυτήν εδώ πέρα τη σειρά και εμείς θα τα υλοποιήσουμε στα επόμενα επεισόδια. Φύγαμε στο βίντεο. Χορηγός για το σημερινό βίντεο είναι η Enemba.com. Στην Enemba θα βρείτε παιχνίδια για όλες τις πλατφόρμες σε πάρα πολύ καλές τιμές. Επίσης θα βρείτε δωροκάρτες για Steam, Xbox Live, Nintendo, PSN, καθώς δωροκάρτες για Roblox και για Fortnite V-Bucks. Για να βοηθήσετε εμένα με τη χορηγία, αγοράστε παιχνίδια με τα links στην περιγραφή. Επίσης τρέχουν και διάφορες εκπτώσεις που θα βρείτε παιχνίδια σε ακόμα χαμηλότερες τιμές. Και τώρα επιστρέφουμε στο σημερινό μας βίντεο. Καλημέρα παιδιά, όπως βλέπετε είμαι μέσα στα προβατάκια, τα οποία προβατάκια τα είχαμε ταΐσει στο προηγούμενο επεισόδιο. Ήταν σχεδόν γεμάτα, σχεδόν 20.000 λίτρα που ήθελαν. Οπότε είμαστε κομπλές, στο φαγητό τώρα θα πάμε να ρίξουμε λίγο ακόμα γρασίδι στις αγελάδες που έχουμε. Οι αγελάδες μας έχουν πολύ χώρο για φαγητό, οπότε όπως είμαστε εδώ πρώτη δουλειά θα κάνουμε αυτήν. Με παίρνει να γυρίσω εδώ, θα με πάρει μισό λεπτό να κάνουμε μια αναστροφή εδώ. Να φύγω από εδώ ή να πάω από εδώ τα προβατάκια. Πάμε από εδώ τα πρόβατα. Μια σκηνή πιο ανοιχτά εδώ. Ωραία, κομπλέ. Λοιπόν, παιχτούρες, σήμερα όπως είπα έχουμε αρκετές δουλειές. Έχουμε να σπείρουμε τα χωράφια. Με τις πατάτες δεν το έχουμε προετοιμάσει. Οπότε θέλουμε και εκεί και όργωμα και τέτοια. Μήπως πάρουμε κανένα καινούριο πλόου σήμερα. Θα το δούμε. Οπότε φύγαμε. Πάμε να ρίξουμε μια στρώση φαγητό. Να μαζέψουμε το γρασίδι που έχουμε εδώ πέρα. Και να φύγουμε για τα πάνω τα χωράφια μετά, να κάνουμε τις δουλίτσες μας που έχουμε εκεί πέρα. Φύγαμε λοιπόν. Η μέρα είναι η ίδια με την προηγούμενη. Είμαστε στο Σεπτέμβριο 2 και 4 το μεσημέρι. Έχουμε φάει και συνεχίζουμε εδώ τη δουλίτσα μας. Γιατί πρέπει να τελειώσουμε τις δουλειές. Δεν μπορούμε να σπείρουμε στον επόμενο μήνα αυτά που θέλουμε. Οπότε να το εκμεταλλευτούμε σήμερα. Τα περισσότερα χωράφια θα μπουν σιτάρι για να έχουμε αλεύρι και φαγητό για τα κοτόπουλά μας και αυτά. Λοιπόν, για να δω να κατεβάσω εδώ, ωραία, τέλεια. Μία μερίδα ακόμα φαγητό. Γρασίδι απλό τώρα για τις αγελάδες. Μετά θα, στο επόμενο κόψιμο θα έχουμε και τα χρήματα. Τώρα έχουμε 24.000, να έχω λίγο καβάτζα στην άκρη. Γιατί ο χειμώνας είναι βαρύς. Θα έχουμε έξοδα μόνο και έσοδα κανένα. Γιατί δεν θα θερήσουμε κάτι το χειμώνα. Το γρασίδι στο επόμενο κούρεμα θα το κάνουμε και χέι για να ρίχνουμε στις αγελάδες, να έχουμε και χέι και γρασίδι. Και θα ρίχνουμε και σάιλατς, θα το κάνουμε σάιλατς στο γρασίδι. Θα το δούμε σε επόμενο επεισόδιο αυτό. Ακόμα είναι μελλοντικές αναβαθμίσεις αυτές. Είμαστε στην αρχή, πρώτα κουρέματα εδώ, να ρίξουμε και λίπασμα για να έχουμε τη μέγιστη απόδοση, το χωράφι. Και θα πάρω και αυτό εδώ πέρα. 16% γεμίζει το τρέιλερ, το forage wagon. Οπότε να είμαστε κομπλέ, μια 16% ακόμα. Και 16 που είχαμε ρίξει είμαστε στα 32.000 λίτρα φαγητό για τις αγελάδες. Θα περάσουμε λίγο. Δεν θα είναι στη μέγιστη απόδοση να μας δίνουν όλη την παραγωγή που θα δίναν με το TMR. Περισσότερα θρεπτικά, συστατικά και τέτοια. Αλλά κάτι είναι από το 9 μυστικές. Κάτι είναι και αυτό. Θα ανέβει η υγεία τους λίγο. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι. 16%. Τώρα να ταΐσουμε τα ζώα. Έλα, έλα. Φίλε, συγγνώμη, δεν σε είδα. Έλα μετά το γραφείο να σε κάνω τα χαρτιά για να το φτιάξουμε το εργαλείο. Το χτυπήσαμε τον άνθρωπο. Μισό λεπτό φίλε να μπω εδώ μέσα. Πού πας, πού θα πάω εγώ. Ωραία. Λοιπόν, όπως είπα ρίχνουμε αυτό το φαγητό, το γρασίδι το μαζέψουμε στο τέλος αν προλάβουμε. Αλλιώς το μαζέψω μόνος μου. Δεν είναι τίποτα αυτό. Θα δούμε πού να το φυλάξουμε τώρα το γρασίδι. Αυτό ίσως, πού να το κρατήσω. Έχουμε τον μπέλερ, θα το κάνω μπάλες. Για να τις μαζέψω τις μπάλες θα τα αφήσω στην άκρη. Έτσι πρέπει να τις κάνω και τις άλλες. Τώρα κάθομαι κάνω δρομολόγια εδώ, δεν πειράζει. Θα το φτιάξουμε. Και έχουμε και το χωράφι το 1771 που είναι κάτω αριστερά. Το οποίο λέγαμε να το σπείρουμε αλφα-αλφα. Το αλφα-αλφα για να είναι, να το κουρεύουμε και αυτό με τα μηχανήματα από το γρασίδι και αυτά για να μην φέρουμε άλλα μηχανήματα, κομπίνες και τέτοια πάνω. Από εδώ μεριά θα είναι τα γρασιδοχώραφά μας, από εκεί θα είναι τα χωράφια για τα σιτηρά μας. Για να έχουμε την κομπίνα από τη μία μεριά, να μην τις μετακινώ. Λοιπόν, αδειάζουμε εδώ.
Άλλα 16.000. Για να δούμε. Πόσο θα πάει. Θα γεμίσει καθόλου. 19. Θα πρασινίσει λίγο ή όχι. Σιγά μην πρασινίσει, είναι τόσο full. Εντάξει, κυτρίνηση τουλάχιστον. Θα ανέβει η υγεία τους. Μπορεί να ανέβει η υγεία τους. Λογικά θα ανέβει. Πρέπει να ανέβει. Τώρα... Total capacity effectiveness που βλέπετε εδώ πέρα. Ήθελε και το TMR, ήθελε και HEY 80%. Τώρα αυτό με το γρασίδι είναι 40%. Άμα ρίχναμε και HEY, μήπως κάνω HEY με το HEY bomb, εκείνο εκεί το μικρό που έχει ο Ράφα, να το βάλω ακριβώς στη σειρά, να μην τη χαλάσει το HEY bomb, για να το περάσω να το πάρω HEY μετά. Θα το κάνουμε. Λοιπόν, οπότε αφήνουμε αυτό εδώ πέρα, το Forage Vacon, παίρνουμε το τραχτεράκι μας και να πάμε να δούμε τώρα τι να πάρουμε για σύντερ, γαμώτο. Σύντερ, έχουμε τίποτα in-game καλό? Να μην βάλω κανένα μοντάκι. Έχουμε αυτόν 34.000, ο οποίος είναι 3 μέτρα, είναι ίδιος με τον Amazon που έχουμε. Αυτόν εδώ το πουλάω κάπως στα 18.000. Αν το πάμε κάτω 19 στο μαγαζί σίγουρα. Οπότε μήπως το πουλήσω και πάρουμε κάποιον από τους John Deere, εκείνους που είχαμε παλιά εμείς, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, θα τον αλλάξουμε το συγκεκριμένο και θα πάρουμε ένα της Lizard που βρήκα, ένα ωραίο. Πολύ δυνατό, πρέπει να είναι. Είναι 6 μέτρα, είναι το διπλάσιο από αυτό. Είναι στα 3 μέτρα αυτό, 6 εκείνο. Οπότε θα το κατεβάσω με το John Deere, όπως είμαι τώρα εδώ πέρα. Να, το άλλο το φαίνεται το έχω πίσω. Για να δούμε, για να δούμε πίσω, για να δούμε. Έλα, 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 έλα. Έλα, ωραίος. Παίκτης. Δεν το έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει προσωπικά το σύντερ που θα πάρουμε. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι και μια καλή επένδυση, ευκαιρία να τον δούμε κιόλας. Κατεβαίνουμε μαγαζί οπότε. Και πάμε να σπείρουμε το πρώτο χωράφι που έχουμε έτοιμο. Με λάι, με λιπάσματα ένα στάδιο και όλα και ούτω καθεξής. Το είχαμε φτιάξει πριν 2 επεισόδια, εκείνο είναι έτοιμο. Πολύ αργό το συγκεκριμένο, έπρεπε να φέρουμε το... Μάση Ferguson, μου φαίνεται να το κάνω το πλό. Να κάνουμε τη σπορά, έπρεπε να φέρει το Μάση Ferguson. Άμα είναι, θα το στείλω στο μαγαζί για να τελειώσουμε και πιο γρήγορα. Λοιπόν, ωραία, φτάσαμε εδώ πέρα στο μαγαζί εμείς τώρα. Οπα, οπα, οπα. Ωραία, ευτυχώς με πήρε. Τώρα για να το πουλήσω αυτό, λογικά θα πρέπει να το πάω εδώ πίσω που είναι το συνεργείο. Εδώ λογικά το πουλάω και το φτιάχνω κιόλας. Ωραία. Για να δούμε. Αυτό θέλουμε να πουλήσουμε, το Amazon. Ωραία. Πούλα το για 16.000 τελικά, ε. Δεν πειράζει. 16. Αυτό θέλει λίγο επισκευή. Το τραχτεράκι δεν θέλει επισκευή αυτό το συγκεκριμένο. Βάψιμο θέλει. Δεν θα το κάνω βάψιμο τώρα, εννοείται. Οπότε πάμε να πάρουμε κατευθείαν το σίντερ που θέλουμε. Να δείτε και εσείς ποιος είναι. Φύγαμε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Σίντερς. Έχω βάλει και τον John Deere αυτόν που είναι 5,2. Είναι 6.000, ο άλλος πάει 17.000. Σχεδόν στα λεφτά που πουλήσαμε τον προηγούμενο. 16.000 το πουλήσαμε, 17 έχει αυτό. Είναι ο Lizard AirSim 60-40. John Deere θυμίζει, όπως το βλέπω εδώ πέρα. Μπορεί να είναι και John Deere και να το έχει βάλει Lizard στο παιχνίδι μέσα. Οπότε είναι δυνατός. Έχει εδώ τις σωλήνες που θα περνάνε οι σπόροι. Είναι και direct drill. Αυτό κάνει και direct drill. Ο συγκεκριμένος. Με 6.000. Να βάλω αυτόν. 2.000 λίτρα μέσα σπόρους. 2 με 2,5. Και αυτό 1.600. 150 άλογα θέλει αυτό υποδύναμη. Βάζει τα ίδια φυτά. Τα σπέρνει. Ωραία. Αλλά είναι direct drill. Βλέπω ότι έχει το plow εγκατεστημένο πάνω. Βλέπω plow μπροστά και πίσω για σπορά. Οπότε λογικά θα είναι. Capacity 2.500, βάζει επέκταση. 2.700 ευρώ. Design. AirSim Lizard. Old, new. Θα βάλω το καινούριο. Disc τέτοιο. Α, έχει και να αφήνει και τις σειρές. Όχι. Main color όπως είναι. Έτσι πρασινάκι το βάλω. Θα το νοικιάσω και να το να αγοράσω μετά. Πιστεύω ότι η δουλειά του να κάνει. Θα κάνει και direct drill μου φαίνεται. Γιατί έτσι όπως είναι το plow πάνω, πιστεύω θα κάνει. Τώρα μα δεν κάνει και την πατήσουμε έτσι, τι να πω. Βλέπετε, είναι όλο τα plow εδώ, τα μαχαίρια μπροστά.
Γεμάτο μαχαίρια είναι, άμα δεν κάνει direct drill. Τι να πω, για να δούμε. Ο άλλος, ο Τζον Ντρι, δεν θυμάμαι να κάνει direct drill και όμως κάνει, λέει. Ωραία. Όπα, σπόρου δεν πήρα, καθίστε λίγο, ρε. Α, και αυτό είναι έτσι. Το άλλο του Τζον Ντρι ήταν με το. Με την επέκταση. Αυτός είναι κοτσαρισμένος κατευθείαν επάνω. Οπότε πιο βολικό, γιατί θα γυρνάμε και κατευθείαν θα είναι πάνω. Δεν θα περιμένουμε να στρίψει. Τέλεια. Κάτι είναι και αυτό. Είναι χιλιάρια, οπότε θα πάρουμε δύο. Έβαλα 2,5 επέκταση και τώρα είμαστε στα 2.000 λίτρα με το κουβά που πήρα εδώ. Γεμίζει. Α, γεμίζει, ρε. Νομίζω δεν το έπαιρνε, γιατί δεν έχει ανοίξει. Θα πάρω άλλο ένα, να είμαστε φουλαρισμένοι και να μείνει και λίγο εδώ πέρα. Θα πάρω άλλο ένα. Φέρα άλλο ένα, να πάρω και το 500 το υπόλοιπο, να πάμε στα 100. Πού έχει πάει, από την άλλη μεριά. Ωραία. Να είμαστε full, παιδιά. Shit. Τόσο πολύ βαρύ είναι το εργαλείο πίσω. Για να πάρουμε ένα βαρύδι τώρα εδώ πέρα. 1100 δεν θα είναι, εντάξει, τη Eigo-Co εδώ πέρα. Μόλις το κατεβάζεις, βλέπετε, παιδιά, έπεσε. Καθίστε να φορτώσω το βαρύδι, ωραία. Έχω ανοίξει πίσω, το κατέβασα επίτηδες για να μπορώ να το κοτσάρω, γιατί είχε σηκωθεί στον αέρα. Και τώρα βλέπουμε 1100, το έφερε σχετικά. Αν σηκώσω τώρα τον μπροστινό το βαρύδι, εδώ θα έχουμε πρόβλημα. Ούτε στα φρένα δεν βλέπω να έχει θέματάκι. Οπότε πήραμε καινούριο μηχάνημα. Lizard, όπως είπαμε. Πώς σε λεγότανε, Airsim. Lizard Airsim. Να το δούμε, να το δοκιμάσουμε και αυτό το εργαλειάκι. Καλό φαίνεται. Και φαίνεται έχει και τα πυρούνια πίσω για να το ισιώνει ξανά το χώμα. Πιο μπροστά εδώ που είναι οι σωλήνες, εδώ αυτά τα. Εδώ φυτεύει, λογικά. Ελπίζω να μην είναι πλάντερ. Στου σίντερ το βρήκα. Τώρα, άμα είναι πλάντερ και το έχει στην κατηγορία σίντερ, εγώ φταίω μετά. Δεν φταίω. Ωραία, είμαστε πανέτοιμοι. Μάλλον μηχάνημα δεν το σηκώναμε. Μόνο με το μάση εδώ πέρα. Τα άλλα ήταν πολύ μικρά τραχτεράκια. Ειδικά του John Deere. Είναι και χαμηλό σε ύπους. Θα είχαν προβληματάκι. Και στο βάρος είναι πιο γκουμούτσα αυτό εδώ πέρα το μάση. Είναι medium, όπως και να το κάνεις, είναι medium. Μπορούμε να σπίρουμε, μου φαίνεται τώρα, και σιτάρι και μπάρλεϊ, οπότε να δούμε τι να βάλουμε απ' όλα. Το μεγάλο το χωράφι θα το βάλουμε σίγουρα ένα wheat. Τώρα να δούμε πώς βάλουμε και αυτό wheat για να το έχουμε περισσότερο. Καθίστε ρε παιδιά, καθίστε λίγο, βλέπετε εδώ αγρότες, δώστε λίγο προτεραιότητα. Πάνε να σπίρουνε για να έχετε να φάτε ψωμί το χειμώνα. Ωραία, έχω και την καρότσα εδώ με τις μπάλες, θα τις μαζέψουμε μετά. Λοιπόν, για να τσεκάρουμε το καλεντάρι μας, το ημερολόγιο μας. Έχουμε να βάλουμε wheat, barley, κανόλα. Ωραία, τέλεια. Και έχουμε και το γρασιδάκι. Αυτό και το αλφα-αλφα για το κάτω το χωράφι μπορούμε. Ωραία. Wheat, barley. Να βάλω wheat. Ή barley αυτό. Να έχουμε για τα κοτόπουλα. Και wheat το μεγάλο. Έτσι το κάνω. Οπότε πάμε να βάλουμε barley αυτό, να το αλλάξω κιόλας. Σε barley. Το έχουμε wheat, barley, ωραία. Κάμερα system πίσω, τι δείχνει τώρα η κάμερα. Δείχνει πολύ χαμηλά η κάμερα, δεν δείχνει κάτι, βλέπετε. Το πάτωμα κάτω. Δεν ξέρω, πρέπει να τη φτιάξουμε κάπως. Οπότε ανοίγουμε, να δούμε και πώς είναι το συγκεκριμένο μηχάνημα, πώς δουλεύει. Ωραία. Κάναμε το unfold μας. Καθίστε να πάρουμε θέση εδώ στο χωράφι. Ξεκινήσουμε από εδώ. 6 μέτρα είναι καλά από τα σχετικά 12, από τα 3 που ήμασταν πριν. Και φύγαμε, για να δούμε. Εδώ, εντάξει, το σπέρνει εδώ. Εννοείται πως θα το σπείρει εδώ. Γιατί είναι και οργωμένο, τώρα να δούμε αν είναι direct drill στα υπόλοιπα. Ειδικά στις πατάτες, άμα είναι direct drill στις πατάτες. Είμαστε τυχεροί, full. Για να δούμε. Πάει καλά. Και working speed είναι πολύ καλό. 12-13 χιλιόμετρα, πόσο πήγαινε. Θα το δούμε τώρα σε μια ευθεία που θα πάμε. Να κάνουμε μια το κεφαλάρι. Να μαζέψουμε όλο το χωράφι γύρω γύρω. Να είμαστε εντάξει. 14 χιλιόμετρα. Τούμπανο. Δεν το περίμενα, παιδιά, να ξέρετε. Πολύ ωραίο και πολύ smooth μηχάνημα. Γιατί όπως είπα είναι κοτσαρισμένο πάνω.
κατευθείαν κάνεις την αναστροφή σου, φεύγεις, άρχοντας ούτε να κάνεις ανάποδο τιμόνια για να του φέρεις πίσω το, με το βραχίωνα και με αυτά, είναι κόπα. Οπότε βάζουμε μπάρλι αυτό, να βγάλουμε λίγο παραπάνω. Σε ποσότητα αυτό θα πάει για κοτόπουλα να το κρατήσουμε μέχρι να βάλουμε το σόργουμ στην επόμενη χρονιά. Το σόργουμ μπαίνει Μάρτιο, θα βρούμε ένα χωραφάκι μέχρι τότε να το πάρουμε, να το σπείρουμε. Και το άλλο το μεγάλο θα πάει σε wheat. Ωραία, και οικονομικό το βλέπω, 2.500 ήταν μανόλ. 2.500 λίτρα είχαμε σπόρους, τώρα είναι 2.440. Φουλ ικανοποιητικός με το μηχάνημα και στα 17.000 ήταν στην αξία που ήταν το τρίμετρο να... Το τρίμετρο το Amazon. Καμία σχέση, δεν συγκρίνουν τώρα 3 μέτρα με 6 και με ολόκληρα συστήματα εδώ πέρα, με σωλήνες, με τέτοια. Και άμα είναι και direct drill, που το δούμε μετά, αφήστε το. Είναι value for money μετά. Δεν πρέπει να είναι direct drill, γιατί εδώ πέρα που βλέπω είχα αφήσει κάτι κοτσανάκια. Την πατήσαμε. Τώρα δεν θυμάμαι το προηγούμενο του John Deere με τα 6.000, δεν θυμάμαι να ήταν... Να ήταν τέτοιο, direct drill. Τόσο καιρό το χρησιμοποιούσα και έκανα plow. Δεν είναι direct drill, γιατί είχε τα κοτσανάκια και δεν τα πήρε. Πατήσαμε λοιπόν, θα χρειαστούμε plow. Οπότε θα χρειαστούμε και ένα plow μεγαλύτερο. Ίσως πάμε στο Λίζα, το 9 μέτρο. Καθίστε να πάμε να τελειώσουμε με το κομμάτι το μικρό εδώ πέρα, το τετράγωνο. Να τραβήξουμε μια ευθεία εδώ πέρα. Εδώ είμαστε, να το τελειώσω αυτό εδώ πέρα. Να μας μείνει το από εκεί για να φύγουμε να πάμε στο άλλο χωράφι μετά. Στο τέλος ρίχνουμε και μια λιπάσμα στο καθένα. Τώρα θα χρειαστεί το άλλο χωράφι, όπως είναι lime, μετά λιπάσμα, μετά όργωμα και μετά σπορά. Οι πατάτες εκεί. Για να το έχουμε 100%. Και μετά ξανά, μόλις το σπείρουμε, όπως θα ρίξουμε και εδώ, θα ρίξουμε και εκεί λίπασμα. Και το χωράφι το 71 που είχαμε πει για αλφα-αλφα μπορούμε να το κάνουμε στο επόμενο επεισόδιο. Αν και δεν θα μπορούμε να σπείρουμε μετά εκεί. Θα δούμε πώς το αφήσουμε μετά για τον επόμενο χρόνο, Μάρτιο, εκεί να το κάνουμε σόργουμ για φαγητό πάλι για τις κότες. Ωραία, εδώ και άλλη μία μικρή, είμαστε κομπλέ. Τέλεια. Προχωράει τέλεια. Πολύ smooth, όμορφα. Και έχω και το πληκτρολόγιο μου τώρα πλέον. Πάω σφαίρα. Με το μοχλό στο προηγούμενο δεν μπορούσα καθόλου. Φουλ οικονομικό στου σπόρου. 2.300 ήδη. Τέλεια. Τώρα έχουμε τελειώσει από εκεί. Πάμε να το πιάσουμε από εκείνη τη μεριά να το φέρουμε προς τα εδώ. Να τελειώσουμε αυτό το χωραφάκι και να πάμε στα υπόλοιπα. Ωραία. Πιάσε το από εδώ. Πάμε να δούμε λίγο τη διαδικασία σε timelapse, να το φάμε γρήγορα παιδιά, να προλάβουμε να κάνουμε μπόλικες ζουλίτσες. Για να τις βλέπετε κι εσείς όλες. Παιχτούρες, όπως βλέπετε, τελειώσαμε, το φάγαμε εδώ πέρα το χωραφάκι, αρκετά εύκολο. Ένα κομματάκι έχει μείνει εδώ και τελειώσαμε. Το έχω πάει πολύ καλά, δεν έχω αφήσει κάπου να ξαναγυρίσω. Οπότε τελευταία λεπτομέρεια αυτή εδώ πέρα. Σηκώνουμε, κλείνουμε, μαζεύουμε. Είμαστε έτοιμοι, πάμε να συνεχίσουμε στα υπόλοιπα χωράφια. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δω μήπως σπείρει direct drill, αλλά δεν πιστεύω να σπέρνει και την πατήσαμε. Πήρα το έλεγε ότι δεν είναι direct drill. Εγώ εκεί το πήρα. Μ' άρεσε το σχέδιό του, γι' αυτό και όλο το πήρα. Αλλιώς θα έπαιρνα το άλλο με τα 6.000. Το έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει. Αλλά δεν το θυμάμαι να ήταν direct drill εκείνο. Όπως και να έχει, είναι full οικονομικό στο σπόρο. Φάγαμε μόνο 400. Οπότε αυτά που έχουμε εδώ μέσα θα μας φτάσει να κάνουμε πολλές φορές τα συγκεκριμένα χωράφια. Και τα άλλα που έχουμε, πάμε να μπούμε από εδώ. Να πάμε στις πατάτες κατευθείαν. Και θα τα αφήσουμε εκεί το sitter. Θα πάμε να πάρουμε ένα πλό που θέλω, το Lizard το εξάμετρο ή το 9 μέτρο, αναλόγως πόσο χρήματα. Το εξάμετρο πάει στα 9, το
9 μέτρο πάει στα 11, αν θυμάμαι καλά. Για να το κάνουμε μια unfall πρώτα να δούμε. Δεν πιστεύω, αλλά πάμε να δούμε. Δεν γίνεται, είδατε. Αυτό είπα. Λοιπόν, παιδιά, ήρθα λίγο από το σπίτι να μπω λίγο στο λάπτοπ πάλι εδώ πέρα να δω λίγο τα μηχανήματα τι πάνε. Γιατί μα βλέπω για χρεοκοπία ακόμα δεν έχουμε αρχίσει. Θέλουμε τώρα το Plow να πάρουμε το Lizard. Νομίζω θα είναι φθηνότερο. 17 είναι το εξάμετρο. 19 είναι το 9 μέτρο. Έχω να πουλήσω τίποτα να βγούμε. Large Tractor, τι έχω. Μπορώ να πουλήσω Large Tractor 352. Πού είναι αυτό, ρε. Show on map. Το έβγαλα στο map να το δω. Έχω Large Tractor. Πού βρίσκεται αυτός. Δεν υπάρχει πουθενά. Ούτε με το tab το βλέπω, ούτε στο χάρτη φαίνεται που είναι το Large Tractor, ούτε τίποτα. Πού να είναι αυτό το άτιμο. Να είναι εδώ πάνω. Αυτά τι είναι. Μαγαζί είναι εδώ, τι είναι μαγαζί είναι. Για να δω τι έχουμε εδώ. Μήπως είναι τίποτα εδώ το Large Tractor. Εδώ έχουμε τα belts. Εδώ είναι για πατάτες. Α, εδώ είναι για πατάτες, δικές μας είναι. Τις πουλάω εδώ ή τις φυλάω. Άρα είχαμε δικό μας τέτοιο. Όχι, δεν είναι δικό μου εδώ πάνω. Άρα είναι κουπ, PDT. Α, εδώ είναι που πουλάγαμε, να το. Λοιπόν, θα το δούμε. Αυτά είναι δικά μου, λέει. Αυτό εδώ είναι δικό μου. Άρα αυτό εδώ πέρα η αποθήκη μπορεί να είναι δικιά μας, guys. Για να με αφήνει να ανοίγω και πόρτες και τέτοια, θα είναι δικό μου το μηχάνημα. Θα είναι δικό μου το εδώ πέρα. Κάπου αλλού να έχουμε τώρα το θηρίο εκείνο του John Deere, το ελπιστριοφόρο, πού να είναι. Αυτό είναι αυτό, εδώ είναι αυτό, ωραία, πάει αυτό πείτε. Μας πάει στην κομπίνα του tab, εδώ, 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 εδώ. Βάλτρα, φέντ. Ελικόπτερο, ξανά από την αρχή. Βλέπετε, δεν είναι κάπου εδώ πέρα. Άρα τι λέτε να το πουλήσω, να βγάλουμε κανένα φράγκο τώρα εδώ. Εγώ λέω όχι. Πείτε μου κι εσείς τι πιστεύετε. Ω! Να το 10.000, μας βγήκε το Plow. Μας βγήκε το Plow, τώρα αυτό εδώ πέρα είναι δικό μου ρε φίλε. Δικό μας είναι αυτό, η dealer. Α, έχει κι άλλο μαγαζί ψηλά εδώ ρε. Πόσο χαζός είμαι. Έχουμε δύο μαγαζιά, παιδιά. Το ένα είναι δίπλα στη μία τη φάρμα και το άλλο είναι δίπλα στην άλλη τη φάρμα. Στην ευθεία εδώ. Αυτό είναι πιο κοντά. Και πήγαινα από εδώ. Πέρναγα όλη αυτή την απόσταση, πήγαινα σε αυτό το μαγαζί και έπαιρνα πράγματα από εδώ. Και ξαναγύρναγα πάλι πίσω. Ενώ έχουμε κανονικό μαγαζί εδώ. Τα πάντα έχει. Μπορώ να αγοράσω ή μόνο να πουλήσω εδώ. Ωπα ρε. Παίζει μουσική εδώ μέσα, δεν ξέρω αν είναι copyright. Τι είναι εδώ ρε. Τηλεόραση. Του μόνο λιάν παίζει. Ωραίο. Εδώ σαν συνεργείο φαίνεται, μαγαζί δεν βλέπω. Εδώ τι έχουμε. Ωραία αποθήκη. Άρα δεν με αφήνει κάπου εδώ να πάρω. Είναι μαγαζί. Αλλά δεν μας αφήνει να έρθουμε εδώ. Ούτε όταν αγοράζουμε να μας έρθει εδώ. Αυτό είναι διακοσμητικό εδώ. Είναι μαγαζί, αλλά και δεν είναι κιόλας. Μόνο πουλάω, μάλλον. Και φτιάχνω. Άρα δεν ήμουν τόσο χαζός. Άρα τώρα έχουμε τα λεφτά. Να πάμε να πάρουμε το 9 με το θα πάρω το Plow. Να έχω επένδυση για το μέλλον. Να μην το ξαναβαθμίζω. Μπορώ να το αναβαθμίσω μετά, 2000. Αλλά προς το παρόν να είμαστε και είναι λίγο μεγαλούτσικο το χωραφάκι εδώ. Είναι και λίγο μεγαλούτσικο το χωράφι με τις πατάτες. Να είμαστε εντάξει. Πρώτα να πάμε να ρίξουμε λίγο lime. Το spreader αυτό που το έχω. Το είχαμε εδώ πίσω άμα δεν κάνω λάθος. Lime spreader. Έχουμε lime μέσα, έχει κάτι λίγο. Θα κατέβω κάτω στο μαγαζί τώρα. Οπότε πρέπει να αφήσω λίγο το βαρύδι. Να βάλω μπροστά τον κουβά. Αφήνουμε το βαρύδι εδώ. Πάμε να κοτσάρουμε στο μπροστά μέρος. Αν μπορέσω. Το lime spreader. Να φορτώσω και το Plow. Το Plow αυτό θα το πουλήσω. Ωραία. Είμαστε άρχοντες. Λοιπόν,
Τώρα πρώτα θα ρίξουμε lime, μετά λίπασμα και μετά θα μπούμε με το plow. Να το ετοιμάσουμε, να ρίξουμε και το σπόρο, να τελειώσουμε εκεί, να ρίξουμε και τελευταίο στάδιο. Να ρίξουμε και τελευταίο στάδιο το fertilize. Να είμαστε κομπλέ σε όλα. Δύο χωράφια full περιποιημένα, περιμένουμε την άλλη χρονιά να τα μαζέψουμε και θα είναι σχεδόν 100% yield bonus, γιατί θέλει και το rolling, θέλει να μαζεύουμε και τις πέτρες ή να τις πατάγαμε να μπαίναν μέσα. Μικρό ποσοστό είναι αυτό, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, έφυγα πρώτα να μαζέψω, να πουλήσω μάλλον το πλό πίσω. Για να δούμε, θα το πιάσει εδώ, πιστεύω είμαστε εντάξει. Για έλα εδώ, πάρ' το πλό εδώ. Το πουλάμε 12.000. Άνετοι, είμαστε full άνετοι. Ορίστε. Πήγαμε στα 41k. Τέλεια. Παίρνουμε και το άλλο με 17-19.000, πόσο ήτανε, 19. Θα πέσουμε στα 22-23. Κομπλέ είμαστε. Καθίστε, θα πάμε από εδώ να πάρουμε και lime. Λοιπόν, big bag, βάλε lime, που είναι, εδώ είναι. Εδώ θα χρειαστούμε αρκετό. Φέρε 4 και θα δω πώς θα τα μεταφέρω πάνω τώρα. Καθίστε να φορτώσουμε εδώ, δεν θυμάμαι πόσο παίρνει μέσα. Πρέπει να παίρνει 2.500. Και δεν τελείωσε ούτε το ένα και εγώ πήρα 4, 4.000 λίτρα. Όχι 4. Το καθένα είναι 2. Ομπο. Κάνω ο τρελός, τι κάνω ο παλαβός. Ω, ναι. Το σήκω είναι ελάχιστα, λίγο. Μια χαρά είμαστε. Θα το πάρουμε το βαρύδι που έχουμε πάνω. Αλλά καθίστε πρώτα να πάρουμε τα απλό που θέλουμε. Αυτό. 9 μέτρο. Πάμε 320 άλογα, υποδύναμη. Αλήθεια. 200 άλογα είναι το μάση. Θα μασίσουμε, λέτε. Θυμάμαι ότι δεν έχει τόσο απέτηση μεγάλη. Παίρνουμε το εξάμετρο, να δω αν μας σηκώνει. Υποδύναμη που έχουμε 200 άλογα, είναι done 200 άλογα. Ωραία, το μαζέψαμε, το έχω φορτώσει ανάποδα τώρα. Δεν μας πειράζει, πάμε να το δούμε πάνω. Να το βάλουμε στο χωράφι, να δούμε πως πάει. Αν πηγαίνει άνετα, το αναβαθμίζουμε. Αλλιώς, το αφήνουμε εξάμετρο και αν μπουκώνει, μετά πρέπει να κάνουμε αναβάθμιση. Θα το δούμε. Θυμάμαι του σήκωνα και πιο μικρά τραχτεράκια. Εδώ το πιάνει, άμα το πάω. Να το συνεχίσω έτσι όλο. Είναι και πολύ μεγάλο το χωράφι. Με δυο τσουβάλια πιστεύω ότι βγάζαμε 4.000 λίτρα. Μην τη βγάλουμε και με ένα τώρα. Να το μαζέψω λίγο πιο μέσα, να το ρίχνω παντού. Ας το λίγο και στην άκρη, γιατί θα κάνω την αναστροφή τώρα εδώ. Θα μας φύγει λίγο παραπάνω. Παρά έξω, δεν μας πειράζει. Έλα, έλα. Μήπως μας φτάσει και το ένα. Εδώ, γιατί είναι μεγάλο και δεν κάνουμε σταματήματα τέτοια. Και φεύγει όλο. Ωραία, πιάσαμε από εκεί. Κατεβαίνουμε, ρίχνω λίγο παραπάνω έξω, δεν μας πειράζει τώρα. Μπορεί να ρίχνει, να το. Να φαίνεται ότι ρίχνει παρά έξω και να είναι ακριβώς όπως είπα. Εδώ, βάλτε το εδώ να πάμε γιατί το χάσαμε. Άστο να βγαίνει λίγο παρά έξω, να το. Άστο εδώ, να βγαίνει αρκετό έξω. Να το έχουμε σίγουρο ότι πιάνουμε, γιατί αλλιώς το χάνουμε το ακριανό. Θα το πάω εδώ πέρα έτσι, να μην κάνω στροφές τώρα και μου φεύγει παραπάνω. Ωραία, σβήνω. 53%. Και έχουμε να κάνουμε αυτό. Και λίγο παρακάτω εδώ ένα κομματάκι. Μπορεί και να μας στάσει ένα. Αν μας στάνει ένα, το γεμίζουμε μια φορά 2600. Οικονομικότατο. Ρίχνουμε εδώ όσο θέλει. Τώρα να μην με κάνει να γυρίσω κάτω για 100 κιλά. Θα είναι λίγο κάπως. Θα ρίξω λίγο εδώ στη γωνία, γιατί εδώ δεν μας το πήρε καλά. Ωραία. Είμαστε 43%, λίγο κάτω τη μέση. Και έχουμε ρίξει σχεδόν όλο το χωράφι. Μας μένει αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε μπροστά και κάτι κομματάκια μικρά πίσω. Πιστεύω άνετα ότι θα μας φτάσει. Μας έφτασε και θα περισσέψει κιόλας. Αυτά 30. Και έχουμε εδώ μικρό κομμάτι. Να κάνω και λίγο εκεί στην άκρη που μας έφυγε πριν που δοκιμάζαμε αν το πιάνει. Βλέπω λίγο εδώ στην ακρούλα που είχα πάρει στροφή. Τώρα ρίχνει παραπάνω, το ξαναρίχνει διπλό πάλι από εκεί.
δεν έχει ρύθμιση στα μπέκ να χαμηλώσει πίεση, να μικρύνει την απόσταση, οπότε το ρίχνουμε έτσι. Αυτό εδώ στην ακρούλα λίγο να ρίξουμε. Είμαστε πανέτοιμοι. Τέλος. 409 λίτρα μας περίσσεψαν. Full οικονομικό. 2600 ήτανε. Άμα είχαμε πάρει λιγότερο δεν θα μας έφτανε. Τώρα παίρνουμε και το λίπασματάκι μας. Έλα, ωραία. Να μου πεις το τέτοιο που χάνουμε τώρα, το blow και αυτά. Γλιτώνουμε μετά από τα ζυζανιοκτώνα, με το blow δεν βγάζει καθόλου. Άλλωστε έπρεπε να ρίχνουμε φάρμακα τώρα με το που το σπείρουμε κατευθείαν για να μην φάμε πέναλτι, ενώ τώρα με blow είμαστε κομπλέ. Ούτε ζυζάνια, ούτε τίποτα. Τέλος. Σπέρνουμε και κατευθείαν θερίζουμε. Ωραία. Πάμε να ρίξουμε και το λιπασματάκι μας. Έχω 900 λίτρα, πιστεύω θα μου φτάσουνε. Πήγαμε, παιδιά. Αυτό εδώ είναι εύκολο, καθώς βλέπουμε που ρίχνουμε. Όπα. Δεν ρίχνει στην άκρη, καθώς έχω απενεργοποιήσει τα back. Θα έχω χαμηλώσει. Εδώ τώρα ρίχνει 24 μέτρα. Χάναμε λίγο τα κρυανά. Δεν πειράζει. Τώρα ρίχνουμε όλο. Πήγαμε. Πάμε να το δούμε σε timelapse. Αυτό το χωράφι, κοίτα τώρα για λίγο, μας έφυγε. Αυτό το χωράφι, παιδιά, θα μπει σιτάρι. Οπότε ρίχνουμε τώρα το fertilize, κάνουμε το plow και ίσως δούμε και timelapse κατευθείαν και, και τη σπορά. Λοιπόν, παιχτούρες, όπως είδατε στη διάρκεια του timelapse, πήγα το άλλαξα από εξάμετρο, το πήγα 9 μέτρο, με 2000 το αναβαθμίσαμε, γιατί μπήκαμε εξάμετρο μέσα και το πήγαινε 17 χιλιόμετρα εκεί που ήταν το κανονικό το walking, ταχύτητα εργασίας που ήταν. Το πήγε φου, λέω, κάτσε, το αναβάθμισα, τώρα το πάει 15-14, αναλόγως άμα είναι ανηφόρο το πάει 13, αλλά πιάνουμε 3 μέτρα παραπάνω, οπότε τελειώνουμε και πιο γρήγορα. Τώρα εδώ που είναι λίγο ανηφορικό, το πάει 14 εκεί. Μπορεί να πέσει στα 11, αλλά δεν έχει τη ταχύτητα. Είναι αφόρμητο το τραχτεράκι. Οπότε δεν κάνει κατεβάσματα να μπουκώνει και τέτοια. Θα πέσει στα 9, θα συνεχίσει. Βλέπετε, δεν μπουκώνει. Αλλιώς, αν είχα χειροκίνητο, δεν θα τα άλλαζα. Θα τα άφηνε. Τώρα δεν έχει προβληματάκι. Το τελειώσαμε και πολύ γρήγορα κιόλα. Πού βρήκανε. Α, έχει κάτι παλιουσίδερα εδώ. Απλά τώρα δεν έχω χώρο που να το βολέψω αυτό. Θα το αφήσω λίγο εδώ δίπλα στο πηγάδι. Μέχρι να βρω κάποιο από τα υπόστοιχα μέσα που να είναι λίγο πιο ψηλά, γιατί είναι 9 μέτρα αυτό το θηρίο. Να μπορώ να το βολέψω μέσα. Έχω ανάψει τα φώτα, είδατε, γιατί είχε την πατάτα κάτω και δεν φαινόταν ακριβώς που ήταν. Ήθελε λίγο το φως. Ωραία. Έλα.
Ωπα. Να το αλλάξουμε, να βάλουμε σιτάρι, λέω εδώ πέρα, ρε παιδιά, τώρα. Μισό λεπτό, να το wait. Να το ρίξουμε μια ματιά πρώτα το χωράφι. Να δω, είναι 50% λίπασμα τέτοια. Είναι 50% fertilize, έχει φύγει το στάδιο του plow, το στάδιο του lime. Είμαστε κομπλέ. Πάμε. Και τώρα με το plow, όπως είπατε, δεν θέλουμε να ρίξουμε ούτε ζυζάνι οκτώνα, ούτε τίποτα. Είμαστε άρχοντες πλέον. Κόψε, 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 γιατί είναι κάτι φορά εδώ και μας πήρε πίσω. Τώρα θα αργήσουμε λίγο παραπάνω εδώ. Θα μας πάρει κανένα δεκάλεπτο σίγουρα παραπάνω από ό,τι κάναμε εδώ πέρα με το plow. Wait, είπαμε τέλος. Αλλά πάει πιο γρήγορα, θα μου πεις αυτό. Δεν πάει, πάει πιο γρήγορα ή όχι? Γιατί μην πήγε το τιμόνι έτσι πέρα? Βρήκε κανένα πετραδάκι. Κάνουμε πάλι το κεφαλάρι γύρω γύρω. Να το έχουμε σίγουρο. Και σιγά σιγά το μαζεύουμε μέσα. Πόσο πάει, 13. Είναι και νηφορικό τώρα εδώ το σημείο αυτό. Μετά σε κατηφόρα θα πηγαίνει 17 σίγουρα. 14 χιλιόμετρα είμαστε εντάξει πάλι. Μια χαρά είναι. Και μετά μας μένει μία στρώση λίπασμα, παιδιά. Θα τους ρίξω σήμερα, πιστεύω προλαβαίνω. Γιατί η ώρα είναι 5 παρατέταρτο εδώ μέσα στο παιχνίδι. 5 παρατέταρτο, πείτε να τελειώσω 5.30 στο in-game χρόνο. 6. Πιστεύω μέχρι τις 6.30 ώρα θα μπορούμε να βλέπουμε να ρίξουμε λίγο τα λιπάσματα. Τώρα εδώ θέλει 2 headland γιατί να μπορώ να γυρνάω και στο πάνω κάτω. Θα γυρίσω άλλη μία εδώ γιατί έχει και τον βράχο εδώ, τον τοίχο. Και από εδώ είναι τα δέντρα, πρέπει να κάνουμε 2 headland και μετά θα πηγαίνουμε πάνω κάτω. Πώς το πηγαίνουμε, γιατί είναι και παράγωνο πολύ το χωράφι. Ένα χωράφι να πεις είναι άρε στρόγγυλο, να του φέρουν σβούρες συνέχεια ή να είναι τέρμα ίσιο, να το πηγαίνουν πάνω κάτω. Πρέπει να κάνουν τα κομματάκια. Ακόμα και στη Γερμανία στο Hofbergen τα είχαμε αυτά. 14 χιλιόμετρα πάει ταχύτητα εργασίας, μια χαρά είναι. Το αφήνουμε εδώ χαλαρό, ωραίο, σταθερό. Ωραίος ο σύντερ, άμα ήταν ένα τσακ μεγαλύτερος, άμα ήταν 9 μητρός. Δεν θέλαμε τίποτα άλλο. Για να δίναμε κανένα δεκάρικο χιλιάρικα παραπάνω εκεί. Μπορούμε να βρούμε κάποιο στο μέλλον. Δεν κοίταξα άμα παίρνει upgrade να είχε επέκταση, δεν πιστεύω. Μόνο επέκταση, αφού το κοίταξα. Επέκταση έχει μόνο τη χωρητικότητα στους σπόρους. Δύσκολο να βρεις επέκταση να έχει παραπάνω μέτρα. Ή θα είναι στάνταρ ή δεν θα έχει την επέκταση. Για το πας χίλι με χίλι εδώ το τέτοιο και το φυτεύει μέχρι την άκρη. Λοιπόν, πάμε. Εδώ δεύτερο headland στα δέντρα εδώ να έχουμε δύο. Μπορούμε να κάνω και τρίτο headland πάνω κάτω να είμαστε άνετοι. Να γυρνάμε εύκολα. Οπότε παιδιά τώρα στο επόμενο επεισόδιο έχουμε. Μήπως αφήσω το λίπασμα στο επόμενο βίντεο. Μόλις πρωτοσκάσει ο σπόρος, αλλά καλά είναι τώρα γιατί μετά δεν θα βλέπουμε πού θα ρίχνουμε. Ενώ τώρα θα σκουρίνει το χωράφι κάτω. Άμα προλάβουμε θα το ρίξουμε σήμερα. Αλλιώς στο επόμενο έχουμε να. Αλφα-αλφα στον επόμενο μήνα δεν θα μπορούμε να σπείρουμε, να κάναμε το χωράφι το ένα πάνω. Έχουμε να ρίξουμε λίπασμα το χωράφι το γρασίδι. Στο πάνω το. Στην πάνω φάρμα που έχουμε. Τι άλλο, να ταΐσουμε τα ζώα μας. Σήμερα δεν τα βλέπω τα γουρούνια και αυτά, δεν θα προλάβω να πάρω τροφή. Οπότε θα το πάρουμε στο επόμενο επεισόδιο, άμα είναι. Θέλω να πάρω τσουβάλια τροφή, βρήκα με 800 ευρώ, 600, δεν θυμάμαι. Τώρα στην αρχή πρέπει να πληρώσουμε, δεν βγήκε, δεν βγαίνει αλλιώς. Και να δω τώρα μήπως πάρω κανένα contract από τώρα, να το έχουμε στο επόμενο, μη μας φύγει. Κάνα plow, κάνα seeding, κάνα fertilize. Λοιπόν, contract. Έχουμε baling. Έχουμε πάλι baling. Τα πιο πολλά βλέπετε είναι με baling. Harvesting. Έχουμε harvesting, potatoes. Potato, sorghum. Το 42 το χωράφι ποιο είναι? Να το 42 είναι αυτό εδώ πέρα παιδιά. Με σόργκουμ. Μπορούμε να πάρουμε αυτό και να κρατήσουμε λίγο το περίσσεμα του φαγητού. Το περίσσεμα του σόργκουμ να το ρίξουμε στις κότες μας. Borrow item. Θα το κάνω. 300 ευρώ θα πάρουμε 1600. Σιγά. Ωραία. Πάει αυτό. Έχει κι άλλο σόργκουμ το 47. Ω, το 47 είναι εδώ πάνω σε εμάς. Και είχε ιντεάλ.
Δεν έπρεπε να πάρουμε το άλλο, έπρεπε να πάρουμε αυτή την κομπίνα και να πηγαίναμε να κάνουμε και το 40 τόσο που είχε πριν. Και άλλο στο ρογούμε το 59. Το 59 που είναι? Να το. Κάτω τη φάρμα μας και αυτό. Πολύ σόργουμ πέφτει. Και άλλο το 60. Το 60 είναι πιο μεγάλο ακόμα. Αυτό εδώ. Άμα είναι, παίρνω και αυτή την κομπίνα. Βάζω ένα ενεργάτη στο κάτω. Με την άλλη. Εμείς πάμε σε αυτό το μεγάλο το 60 το χωράφι. Οπότε μπορώ item σε ένα χιλάρικο. Πείτε παίρνουμε 4.700. Μια χαρά. Δεν έχει χώρο για να πάρω τα τέτοια, ε. Το μαγαζί δεν έχει και πολύ χώρο. Ωραία, τα έφερα και αυτά εδώ. Έχουμε κομπίνα. Έχουμε αυτό. Και έχουμε και αυτό. Αποθηκευτικό χώρο. Μας πήγε εδώ τραχτεράκι. Το Lamborghini. Όχι, Valtra είναι. Και τέτοιο που πήγε. Τρέιλερ. Αυτό θα έχει μεγάλο τρέιλερ. Εντάξει, τρέιλερ παίρνουμε το δικό μας. Θα το δούμε στο επόμενο. Μήπως μου βγάλε κάποιο. Έχω τρέιλερ εδώ κάτω, εγώ δύο. Δεν πειράζει, το φτιάξω εγώ. Οπότε πάμε να τελειώσουμε εδώ πέρα, guys. Και στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε να μαζέψουμε sorghum από δύο χωράφια. Ένα μικρούλι, ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο σχετικά εδώ μέσα. Που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής εμείς. Και θα μας μείνει αρκετό sorghum, πιστεύω. Και από τα δύο τα χωράφια θα μας μείνει κάπου στα 4 χιλιάρικα. Σίγουρα. Θα ρίξουμε μία έτσι στις κότες. Για να μην αγοράσουμε τουλάχιστον για τις κότες φαγητό, να αγοράσουμε μόνο για τα γουρούνια, λίγο παραπάνω. Μπλε. Ας βγει και το φαγητό. Παιχτούρες, όπως είδατε, τελειώσαμε, πλύναμε και το εργαλείο μας, να είναι καθαρό, να μην χαλάει και το χρώμα του και πάμε να το παρκάρουμε, να μην το χτυπήσουμε εδώ στην άκρη, τίποτα, ωραία, να το βάλουμε εδώ που ήταν ο άλλος ο προηγούμενος. Δεν τον πούλησα το Σίντερ. Τι πούλησα πριν? Πούλησα τον πλάντερ που είχαμε. Όχι, ο πλάντερ εδώ είναι. Δεν τον πήγα το Σίντερ κάτω να τον πουλήσω, που πουλείται 18.000. Τον έκανα reset στο μαγαζί, μισό λεπτό να τον πάω να τον πουλήσω, παιδιά. Μην τον κρατάμε και αυτόν μέσα. Τι να τον έχω. Δεν ξέρω, τι να πω. Μπορεί να μην τον πουλήσω, όντως. Tool is not compatible. Tool is not compatible. Έλα εδώ τώρα. Έχω γίνει και μασίστας τώρα τελευταία. Να το, είχε το KG. Είχε δύο πράγματα πάνω. Είχε τους σπόρους και έμεινε το πίσω. Είχε το cultivation μπροστά, αυτό. Που το φρεσκάρει το χώμα. Γαμό. Πώς πήρα μόνο εκείνα και δεν το είχα κουτσάρει το πίσω. Γι' αυτό και το πούλησα 12.000. Κάτι έφερε τότε. Δεν έκανα λάθος. Σελ. 20.000 αυτό. Αφού είχα δει έκανε 16.000. Οπότε τώρα βάζουμε και αυτό. Είμαστε στα 40.000. Έχουμε πουλήσει όλα τα εργαλεία τα παλιά που δεν θέλαμε. Πλόου και τέτοια. Αυτό το σίντερ θα μείνει εδώ. Άσο εδώ. Και όπως βλέπετε, guys. Είναι 5.30 ώρα, έχουμε τελειώσει τις ζουλίτσες μας, όπως είπα, και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Έχουμε να κάνουμε και άλλες ζουλίτσες, δεν ξεμείναμε, μην φοβάστε. Έχουμε να κάνουμε τα συμβόλαια που πήρα τα μεγάλα, έχουμε αρκετές ζουλίες, δεν ξεμένουμε εδώ. Οπότε αυτά από μένα, να είστε όλοι καλά, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο, σπάστε το κουμπί του like, εγγραφούλα για να μην χάνετε νέα επεισόδια και θα τα πούμε στο ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά σε όλους.